Το παιχνίδι έχει τελειώσει Σταυρό. Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα της ομάδας Σταυρού, τον Γιώργο του Σαμαρά. Παραλίγο από ωραίος να γίνεις μοιραίος. Έχεις κάνει μια σπουδαία εμφάνιση μέχρι τη φάση του πέναλτι, εκεί που κάνεις κατά εμάς ένα τραγικό λάθος. Δίνει το πέναλτι, το πιάνεις. Πες μου τι σκέφτηκες πριν και μετά. Σίγουρα είναι ένα πέναλτι. Okay. Ανατρέπω τον αντίπαλο. Πάρω στην προσπάθεια μου να τη διώξω την μπάλα, ανατρέπω τον αντίπαλο. Απλά αισθάνθηκα σίγουρα ότι μπορούσα να το πιάσω. Δηλαδή είχα ψυχολογήσει τον αντίπαλο επιθετικό. Και λέω, θα πέσω μια γωνία. Απλά έπεσα και την έστειλε εκεί πέρα. Αυτό δεν έγινε κάτι. Γιώργο, αγωνίζεσαι σε μια ομάδα νεοφώτιστη φέτος και σίγουρα θα δεχτείς αρκετό όγκο και πίεση. Πιστεύεις ότι η ομάδα του Σταυρού έχει όλα τα φόντα και να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά και εσύ να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες του πρωταθλήματος της ΑΕΠΣΕ? Σίγουρα. Δουλεύουμε πάρα πολλές προπονήσεις. Έχουμε πάρα πολλά άτομα στις προπονήσεις και εμείς οι τερματοφύλακες είμαστε σε αρκετά πάρα πολύ καλό επίπεδο. Η άμυνά μας είναι πάρα πολύ καλή. Προσπαθούμε κυρίως να κρατάμε το 0. Και ύστερα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε να παίξουμε ωραία ποδόσφαιρα. Σίγουρα πιστεύω η παραμονή στην κατηγορία θα επιτευχθεί. Υπάρχει κάποιο μυστικό σε αποκρούσει πέναλτι ή είναι θέμα στιγμής και ψυχολογίας? Ψυχολογίας και είναι 50-50. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια.